Καταρχάς πείτε τους χαζοδεξιούς ότι τα αντιφασιστικά αντιρατσιστικά φεστιβάλ δεν είναι μόνο για αναρχικούς. Αντιφασιστικό αντιρατσιστικό στη Νέα Ιωνία Σάββατο απόγευμα 9 η ώρα. Όπως είπε ο Μιχαλοφύρερ, το φυρένιο, και στο ζωολογικό κήπο άμα δώσεις ένα γιμπατζή μια μπανάνα και μια σημαία Έλληνας θα είναι και αρχηγός ναζιστικού κόμματος επίσης. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάρεις το σωστό ύφος και πεις του Μιχαλολιάκου Homo sapiens, θα παρεξηγηθεί. Αν και νομίζω βρήκα τρόπο να εξαλείψουμε τους χρυσαυγίτες. Εμπάρκο στις μπανάνες. Απεθάνω της πείνας. Και στα φιστίκια. Και το άλλο το επιχείρημα του Μιχαλολιάκου είναι άμα δεν θυμάσαι το επίθετο κάποιου, δεν είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας δηλαδή αυτός ο άντι ακούω το... Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι, αλλά ο Σφαρτσενέγκερ που το θυμάμαι είναι Έλληνας. Επιχείρημα αυτό. Κατά τα άλλα έπεσε και μαύρο στην τηλεόραση της Αιγύπτου. Κλέψαν πλάνα απ' την ΕΡΤ, έτσι. The coup d'état will be televised. Τελικά επανάσταση στην Αίγυπτο θέλει μια κυβέρνηση να εξαντλήσει τον χρόνο διακυβέρνησής της. Έτσι. Πάντως άκουσα, είπαν οι Αιγύπτιοι στους Τούρκους και στα δικά σας ή μου φάνηκε. Το coup d'état στην Αίγυπτο είναι κάτι σαν το copycat crime από fans του Σαμαρά, έτσι. Δεν λειτουργεί το κράτος, δεν το κλείσουμε, το ξαναφτιάξουμε. Όπως ΕΡΤ. Επανήλθαμε πάλι στο αγαπημένο μου θέμα. Όχι, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ το είχα προτείνει να πουλήσετε δημοσίους υπαλλήλους με αλφαβητική σειρά. Τους πρώτους 12.500. Αλλά τίποτα, εσείς εκεί να προστατεύσετε Αβραμόπουλο. Εν τω μεταξύ είδα και τη Μαρία Σπυράκη στο Μέγκα. Έντρομη να λέει υπάρχει εμπλοκή με την Τρόικα. Το λέμε ξεκάθαρα. Τώρα ο τρόμος ήταν για το. Εμπλοκή για το το λέμε ξεκάθαρα. Δέξε. Και τέλος πάντων, αυτή η Τρόικα ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα συμπεφωνημένα επειδή είχαμε 400 χρόνια τουρκοκρατία. Αμάπια! Τι να σας πω και μετά το χθεσινό βίντεο με την τεράστια επιτυχία. Το μόνο πράγμα που με διαχωρίζει δηλαδή σαν καλύτερο κωμικό από την κυβέρνηση είναι ότι λέω πρώτος. Μην γελάς γιατί λένε ότι είσαι κονσέρβα, Μανώλη. Τι μαλάκι στην Ισπανική. Να μην μπορούν να δεχτώ. Τέλος πάντων. Η φωτό της ημέρας. Δουλεύουμε μεθοδικά και οργανωμένα ώστε να γίνουν μαζικές απολύσεις υπό το κράτος πανικού την τελευταία στιγμή. Του μεταξύ, η φορεία ζητάει να πληρώσουμε για κέρδη που θα έχουμε στο μέλλον. Και γιατί μας δίνει και αυτή μια επιστροφή που μπορεί να έχουμε στο μέλλον, και αν δεν την έχουμε, την επιστρέφουμε την επιστροφή που θα μας. Ψάχνουν τώρα τα δάνεια. Έχουν πέσει πάνω στο Πασό γιατί πήρε δάνειο, λέει ο Τέλογλου. Ενώ είχε ήδη λεφτά εκείνη την εποχή ήταν τρέντι. Που χτούσε κύρο, έπαιρνε κιόλα προπα και εσύ. Δεν έχει σημασία. Παιδιά, ή θα αλλάξουμε πολιτικού ή θα αλλάξουμε χώρα. Πάρτε το απόφαση. Η πολιτική στην Ελλάδα συνίσταται στο να βρίσκει κατάλληλα λόγια να δικαιολογούν ακατάλληλε πράξει. Το μεταξύ έχουν λυσάξει τα χαζοτρόλ, τα δεξιά. Και δεν καταλαβαίνω ότι εγώ παραμένω υπέρ του νόμου. Σαμαράς είναι εναντίον. Λες τη μαλακή αυτή η χώρα. Λες να γίνουν μεταρρυθμίσεις, την πέφτουν οι αριστεροί. Λες μεταρρυθμίσεις, δεν είναι μαζικές απολύσεις, την πέφτουν οι δεξιοί. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.